Οι βοριάδες μπορεί να υποχώρησαν, άφησαν όμως πίσω τους τόνους από φύκια που αλλίωσαν την εικόνα των βόρειων ακτών στα Χανιά και κράτησαν τους λουόμενους μακριά από τις θάλασσες. Είχαμε πολύ μεγάλο πρόβλημα με τις τελευταίες φουρτούνες, είχε βγάλει πάρα πολύ φύκη, δεν μπορούσαμε να μπούμε στη θάλασσα. Οι τουρίστες τις ανασχετούσαν, μας παραπονιόντουσαν συνέχεια εδώ στα μαγαζιά που ήταν στην περιοχή. Από τις παραλίες του Ακρωτηρίου μέχρι τη Νέα Χώρα και την Αγία Μαρίνα, το φαινόμενο προκαλεί δυσαρέσκεια και επικριτικά σχόλια από ξένους επισκέπτες. Κάνει δε πολλούς τουριστικούς επιχειρηματίες να αγανακτούν, καθώς γίνεται η αιτία οι περισσότεροι τουρίστες να αναζητούν σε άλλες περιοχές καθαρές παραλίες για να απολαύσουν τον μπάνιο τους. Βέβαια το φαινόμενο είναι καθημερινό. Κάθε μέρα βγαίνουν φύκια και αυτοί που μένουν στις παραλίες θα το έχουν εντοπίσει. Έχουμε κάνει καθαρισμό στον Τερσανά, έχουμε κάνει καθαρισμό στον Άγιο Νούφρη. Έχουμε προχωρήσει καθαρισμό στο Κουνκαπί και αν δείτε την επόμενη μέρα πάλι στο Κουνκαπί ήταν ακριβώς το ίδιο. Την προηγούμενη εβδομάδα όσο καιρό είχαμε κακοκαιρία, είχαμε πολύ μεγάλα κύματα, βγάλανε αυτά τα φύκια και είχαν μπλοκάρει την παραλία, οι τουρίστες δεν μπορούσαν να μπουν για μπάνιο. Ήτανε πλήγμα δηλαδή για τους μαγαζάτορες εδώ στην περιοχή. Ενδεικτική της κατάστασης που διαμορφώθηκε στις παραλίες των Χανίων είναι η ποσότητα από φύκια που συγκέντρωσαν τα φορτηγά ιδιώτη εργολάβου. Υπολογίζουμε ότι θα είναι μόνο η Αγία Μαρίνα θα βγάλει γύρω στα 20 φορτηγά φύκια, 20 με 25 φορτηγά φύκια, δηλαδή όσο έχουμε βγάλει μέχρι τώρα θα βγάλει μόνο η Αγία Μαρίνα. Με δεδομένο ότι η τουριστική κίνηση στα Χανιά εξακολουθεί να κινείται σε πολύ υψηλά επίπεδα, ο Δήμος προχώρησε σε καθαρισμούς σε όλες τις ακτές που παρατηρήθηκε το φαινόμενο. Η διαδικασία ωστόσο κάθε άλλο παρά εύκολη ήταν, καθώς η νομοθεσία δεν επιτρέπει την παρέμβαση με βαρέα οχήματα.